σημερινή ξενοτροφία βρίσκεται σχεδόν στο τέλος της. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρισκόμαστε εδώ στο Βελούχι, παρέα με τον κύριο Γιάννη, έναν από τους τελευταίους εναπομείνοντες ξενοτρόφους της περιοχής. Καλώς ήρθατε στο Βελούχι, καλώς ήρθατε στον τόπο μας. Καλώς σας βρήκαμε, κύριε Γιάννη. Πόσο χρόνια ασχολείστε εσείς με την ξενοτροφία? Από παππούδες, πάπα προς πάπα. Ποιος είναι ο λόγος που ασχολήθηκες με τα ζώα, κύριε Γιάννη? Τα αγαπούσαμε και έτσι ήταν η ζωή παλιά και από εκεί ξεκίνησε. Δύσκολη ζωή. Δύσκολη είναι γιατί είναι η μοναξιά. Δεν έχει αργίες, δεν έχει ρηπό, δεν έχει τίποτα. Σε στενοχωρεί που είσαι μόνος εδώ στο βουνό? Έχω συνηθίσει τώρα, γιατί δεν υπάρχουν συνάδελφοι ξενοτρόφοι όπως ήταν παλιά. Τώρα μένουν 3-4. Παλιά ήμασταν 15-20 άτομα εδώ πέρα. Παρέα δηλαδή γενικά στο βουνό. Κύριε Γιάννη, πόσα ζώα έχεις στο κοπάδι σου? Τα 200 περίπου. Τι φιλή είναι τα ζώα σου? Εντόπια πρόβατα. Δεν έχω, τα μπερδέψει λίγο και κάτι σπανικά τώρα, επειδή τα ήθελε ο γιος. Έβαλα μια ξένη δράση μέσα. Για διασταύρωση, πώς το λένε. Εγώ βλέπω ότι τα καραμάνικα ήταν τα καλύτερα πρόβατα, σαν παλιός κτηνοτρόφος, τα εντόπια. Γιατί ήταν τα καλύτερα? Γιατί ήταν και πιο κορμερά και πιο αντοχής. Και ήταν και τα βάκρα Θεσσαλία, βάκρα Κάλισσα, Ελλάδα. Αυτά κάνει για τον τόπο μας, εδώ για το βουνό. Δεν κάνει αυτά τα βελτιωμένα. Πρέπει να στέκεσαι με τη σύριγγα στο χέρι και με τα χάπια. Γιατί δεν αντέχουν αυτά σε κρύο, σε βροχή. Και σε δυστυχία με λίγα λόγια, γιατί δεν είναι ένα ευχάριστο και το βουνό, ας πούμε. Γιατί εκείνα περπάταγαν καλύτερα, πάταγαν τον τόπο που λέμε. Τα όχτια βάσταγαν, χλωροχορτάρι. Όταν είσαι εδώ στο βουνό, τι τροφές τρώνε τα ζώα σου, μόνο απ' έξω από τη φύση? Απ' έξω, φυσικά, χορτάρια. Και όταν το χειμώνα τα κλείνεις? Τρυφή και καλαμπόκι. Έχεις και ερμεκτήρι? Όχι. Ποια είναι η διαφορά της ταυλισμένης κτηνοτροφίας με την ελεύθερη όπως είσαι? Η διαφορά είναι και στο κρέας και στο γάλα. Δηλαδή? Δηλαδή δεν είναι τόσο νόστιμο, γευστικό όπως ήταν το γάλα μια φορά. Μουσκοβόλα βλέπουμε, χαίρωστα να φας γάλα πρόβιο. Και τώρα αυτό είναι νερό, δεν είναι τίποτα. Επειδή έχουν πολύ περισσότερα, ας πούμε, λένε ότι έχουν περισσότερα, γιατί εγώ δεν έχω τέτοια. Αλλά δεν είναι το ίδιο κτά και τώρα, τα βελτιωμένα εδώ όπως έχει να πούμε, δεν μυρίζει το γάλα το, μα το βράζεις, δηλαδή να σε ευχαριστεί να το φας. Γιατί παλιά το φαΐ μας, εμάς εδώ των κτηνοτρόφων, το γάλα ήταν. Κάθε μισμέρι γάλα και το βράδυ ψωμοτήρι. Το γάλα μυρίζει αναλόγως τα βότανα που τρώνε τα ζώα. Τα χορτάρια. Αναλόγως το χορτάρι τρώνε. Εδώ είναι γνήσια τα χορτάρια, φυσιολογικά. Και το κρέας έχει διαφορά μεγάλη. Είναι πιο νόστιμο? Πιο νόστιμο, πιο αυτό, άμα το μαγειρεύει η γυναίκα, ας πούμε, ξέρω εγώ, μυρίζει κατσαρόλα, μου σκουβουλάει, βλέπουμε το κρέας, άμα είναι από ντόπιο πράγμα. Ενώ άμα είναι από αυτά τα βελτιωμένα και τα καμπίσια, έχει και αυτή τη διαφορά. Και τα καμπίσια δεν είναι όπως είναι εδώ τα ορεινά τα αυτά μας, γιατί εδώ είναι ήμερος ο τόπος. Πότε γεννάνε τα πρόβατα? Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Είναι όλα μια μέρα. Και το γάλα πότε ξεκινάς για να παράγεις? Όταν θα δώσω τα αρνιά, ναι. Μετά από πόσο διάστημα τα δίνεις? 40-45 μερών αναλόγως πώς θα γίνουν τα κιλά. Και γάλα πόσο διάστημα παράγουνε οι προβατίνες? 4-5 μήνες. Το γάλα τι το κάνεις? Το γάλα το δίνουμε σε τρικομείο. Όσο τα λειτουργεί, μετά το τρικομάμε μόνοι μας. Φτιάχνεις και τυράκι? Πώς. Και έχω μάθει ότι το τυράκι το δικό σου είναι πεντανόστιμο. Οπωσδήποτε καλύτερα είναι. Είναι ικανοποιητική η τιμή του γάλακτος? Τώρα τα πέρσι κάπως ικανοποιείται, αλλά είναι ακριβές οι ζωοτροφές πάλι, μέσα εκεί έρχομαστε. Ανανέωση στο κοπάδι κάνεις? Πώς να κάνω. Βαστάω αρνάδες. Αυτή να ανανέωση κάνουμε εμείς. Βαστάω θελικά δηλαδή. Κάθε χρόνο? Κάθε χρόνο. Γιατί μια χρονιά άμα δεν βαστάξεις, μεγαλώνεις χρόνια το κοπάδι. Είδα ότι στο κοπάδι σου έχεις και γίδες. Πρατάρκα τα λέμε αυτά. Πώ
πώς συνηθίσανε και ακολουθούν τις προβατίνες. Μαθαίνουν από μικρά για αυτά. Αφού κοιμάνται, τρώνε μαζί, κοιμάνται μαζί, μαθαίνουν. Και γίνονται μια ομάδα. Γίνονται, βέβαια. Σε καταλαβαίνουν άμα είσαι νευριασμένος, άμα είσαι θυμωμένος. Οπωσδήποτε καταλαβαίνει. Αυτά καταλαβαίνει καλύτερα από εμάς. Γιατί δεν έχουν ούτε τηλεόραση, ούτε ράδιο αυτά να μάθουν. Τον καιρό τον καταλαβαίνει καλύτερα αυτά από εμάς. Πότε θα βρέξει, πότε θα ρίξει χιόνι. Όταν μπαίνεις μέσα στο μαντρί σου, σου φεύγει στενοχώρια, το άγχος όταν βλέπεις τα ζώα. Οπωσδήποτε περνάμε ώρα μας, τα βλέπουμε, κάθομαστε και τα κοιτάμε, τα καμαρώνουμε, βλέπουμε. Για να τα επιβραβεύσεις, κάποια ζώα τους κρεμάς κουδούνι. Πώς, για να τα ακούμε. Και να ακολουθάει και το υπόλοιπο κουπάδι, να ακολουθάει τα κουδούνια. Τα κουδούνια τα κρεμά. Σε κρυάρια συνήθως τα μεγάλα κουδούνια και τα μικρότερα σε προβατίνες. Το μαλλί τι το κάνεις από τα πρόβατα. Τώρα τελευταία 5-6 χρόνια παραπάνω τα πετάμε. Μπροστά έρχονταν κανένα στα μάλια, κούψω χρονιά δηλαδή. Που δεν φτιάχνει κανένα μάλλον, μα έφαγαν ένα άλλο τώρα. Την Κοπρία. Την Κοπρία, όποιο έχει κανέναν κύβο και έχει όρεξη, έρχεται και μαζεύει. Αν μα φέρει κανένα κιλό ντομάτες του χρόνου. Για τα σκυλιά σου, κύριε Γιάννη. Έχω τα σκυλιά που ακολουθάνε τα πρόβατα, φυλάνε τα πρόβατα. Δεν αφήνουν άνθρωπο να πλησιάζει, δεν αφήνουν ξένο κουπάδι. Δηλαδή τα χωρίζουν, όχι να τα φάνε. Όλα μαζί πάνε αυτά. Δηλαδή άλλο πίσω, άλλο μπροστά παρακολουθάνε τα πρόβατα. Δηλαδή είμαι ξέγνιαστο από λάπκι να τα αφήσω μια ώρα, δεν έχω φόβο που λύκω. Εδώ είναι και σπανό, αλλά είναι και τα σκυλιά πιστά. Την παλιά εποχή είχατε και γίδες, είχατε και πρόβατα. Ναι. Ποιο σου άρεσε καλύτερα. Τα πρόβατα τώρα. Αφού έχω τα πρόβατα μου αρέσουν. Γιατί τώρα δεν μπορούμε να περπατήσουμε να γυράμε τα γύρια. Και είναι και εξαφανίζονται και από του λύκου τα γύρια εδώ. Όταν λέτε εξαφανίζονται. Τα τρώνε. Δεν μπορεί να τα μαζέψουμε. Πώ το λέμε, είναι δασωμένα. Μην τα εδώ στο βιολούι. Παρά κάτι είναι δασωμένο. Το μέρο πάνε τα γύρια μέσα στο δάσο. Πού τα βρει τώρα που τα φάει λύκου από. Μετά οι λύκοι αυτοί τώρα δεν είναι όπω ήταν παλιά οι λύκοι να φοβάνται. Που τρώνε και τα σκυλιά. Όπως πάει η δουλειά και όπως πεινάει, αφού δεν φοβάται, είναι επικίνδυνο να φάνει ανθρώπους. Τίποτα μικρά παιδιά και μεγάλος ακόμα. Πώς να αντισταθεί ένα, τον προάλλες τον άλλο, ήταν μια αρκούδα εδώ πέρα, τον κούδισε τον φάει τον άνθρωπο. 20 γράμματα, 25. Κτηνοτρόφος ήταν. Άλλους κινδύνους που έχετε. Που αρρώστιες τώρα, είχαμε τον καταρροϊκό, όπως τον λένε αυτόν, τα πρόπερση, 3-4 χρόνια τώρα. Έγινε μεγάλη καταστροφή. Ευτυχώς εδώ σε εμάς δεν μας πείραξε λόγω του υψόμετρου, δεν ξέρω. Πόσο διάστημα είσαι εδώ στην κορυφή του βουνού. Όπως επιτρέπει ο καιρός, έρχομαι από τον Ιούνιο, από 20 Ιουνίου μέχρι Οκτώβριο και μπορεί και τον Νοέμβριο, άμα επιτρέπει ο καιρός. Χωρίζουμε τα βαριά τα πρόβατα τα ανακαστρωμένα, τα πάμε κάτω στο στάβλο και αφήνουμε τα στέρφα παραπίσω. Πού είναι καλύτερα για σένα, στο βουνό ή στο... ή κάτω. Άμα είναι ο καιρός καλός, είναι το βουνό. Και εσύ είσαι μόνος εδώ πάνω. Έχω συνηθίσει τώρα. Θα μπορούσες να ζήσεις σε πόλη, κύριε Γιάννη. Σε πόλη, όχι. Χωριό και βουνό. Το βουνό είναι το καλύτερο. Το χωριό τι να κάνουμε, χωρίς απασχόληση. Καφενείο. Πάει μια ώρα, δύο πήγαν καφέ. Μετά. Εσύ καφενείο δεν πηγαίνεις καθόλου. Τώρα όχι. Παλιά πήγαινα καφενείο και ταβέρνα. Περισσότερη δυναμία είχα ταβέρνα. Στο καλό φαγητό. Καλό φαγητό, παϊδάκια, πιστό, κοντοσούφια και κρασάκι, μπύρα, κρασί. Και ήθελαμε και όργανα να ήμασταν, έμπαινα μισή κέφι. Χόρευε στα νιάτα σου. Πώς δεν χόρευα. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου τραγούδι. Τα δημοτικά. Τίνα. Πόσο περπατάς κάθε μέρα, κύριε Γιάννη. Τώρα δεν περπατάω πολύ γιατί δεν μπορώ, μεγάλωσα. Τα πόδια. Τα πόδια. Παλιότερα. Παλιότερα περπάτηκα, δεν είχα αυτοκίνητο, δεν είχα τίποτα. Όλη μέρα κοντά με γκάπα και με γκλίτσα και το ψωμί στην τρουβά. Έχεις κοιμηθεί κοντά στο κοπάδι σου. Πολλά χρόνια. Τώρα τελευταία δεν κοιμάμαστε γιατί έχουμε το λύκο και τα κλείνουμε μέσα το βράδυ. Σχολείο πήγες, κύριε Γιάννη. Πήγα μέχρι την πέμπτη τάξη. Ήθελες να συνεχίσεις. Ήθελα να συνεχίσω, αλλά ήθελα να βοηθήσω τα μικρότερα αδέρφια
Βοήθηκα τον πατέρα, με έκανα χωράφι εγώ. 10 χρονών είχαμε ζευγάρι άλογα και με αυτά έσπαιρναμε. Δεν υπήρχαν τρακτέρια και μηχανήματα τότε. Ήμασταν με ζωή τότε, με μπομπότα μεγάλωσαμε. Δεν υπήρχαν τη χουλιστερίνες τότε. Παπούτσια. Ναι, παπούτσια τι, τα γρούνια, τα τομάρια τα γρούνια. Τα δέρματα, πώς να τα πούμε. Περπάτησες και ξυπόλυτος. Πώς δεν περπάτησα, άμα τρύπαγαν τι θα να τα έκανα. Και τώρα έχω κάθει ακόμα. Το λέω στα παιδιά μου και στα γόνια μου και έρχεται παράξενο. Από τότε που περπατούσες ξυπόλυτος. Από τότε. Αφού πήγαν τόσο βαθιά μέσα πρέπει να κάνω εγχείρηση να τα βγάλω. Δύσκολα χρόνια. Δύσκολα ήταν, αλλά ήταν άλλο, δεν είχε τόσες απαιτήσεις. Δεν έφτιανα με καφούλια, μα είχαμε πότε ρεβίθια, πότε κρεθάρα ανακατωμένο με λίγο καφέ. Έτσι θυμάμαι τη γιαγιά μου και τη μάνα μου. Η διατροφή σου ποια είναι, κύριε Γιάννη? Τρώω γάλα όταν υπάρχει γάλα. Γιαγούρτ φτιάχνουμε, τυρί και κρέας από τα ζώα τα δικά μας. Σούπερ μάρκετ θα πάρω μια χαρτοπισιέτα, κανένα αυτό. Αλλά εκτό και αν μείνω μια φορά, μπορώ να πάρω μια κουσέρβα, κανένα σαρτελοκούτ, κανένα κουρνιμπί. Για εδώ, για το βουνό, δεν μπορούμε να λάβουμε κάθε μέρα φαΐ. Και τώρα κιόλα ποιο θα μα το φτιάξει. Εάν κάποιος νέος σε βλέπει και θέλει να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία, πόσα ζώα θα πρέπει να έχει για να συντηρήσει μια οικογένεια? Ξέρω ένα λόγο σε ικανότητες που έχει. Άμα ξέρει να αρμίξει, ξέρει να τα φυλάξει, γιατί είναι λεπτή η δουλειά, δεν είναι και κουραστική και λεπτή, δεν είναι γράμματα να πεις γράφος του τετράδιου. Πρέπει να ξέρεις να τα φυλάς τα πρόβατα, να τα αγαπάς. Το βασικό είναι να ξέρεις πότε θέλει να φάνε τροφή, πότε θέλει να φάνε αλάτι, πότε θέλει να πιουν νερό. Πρέπει να τα γνωρίζεις, όχι. Φτιάνομαι πρόβατα, εξ ανάγκης δηλαδή. Αλάτι γιατί τους δίνεις? Για να τρώνε καλύτερα και να πιουν και νερό. Κάθε πότε τους δίνεις αλάτι? Ένα λόγος. Τώρα θέλει τακτικά, στους 8 μέρες και 6. Τώρα και να άνοιξε που είναι χλωρά τα χορτάρια. Μια οικογένεια θέλει 150 και απάνω, αν μπορούν και τα συντηρούν για να συντηρηθούν. Αλλά θέλει 2-3 άτομα να ασχολούνται. 2 οπωσδήποτε και να είναι ικανά. Πώς βλέπεις το μέλλον αυτής της μορφής κτηνοτροφία, της ορεινής βουνίσιας κτηνοτροφίας που κάνετε εσείς? Το βλέπω ότι πάμε προς διάλυση. Προς μείωση πολύ τα κοπάδια, δεν ασχολείται ο νέος κόσμος. Είναι ο λύκος που υποφέρουμε. Είναι οι επιδοτήσεις που δεν δίνουν στον καιρό. Δηλαδή, γι' αυτό αναγκάζεται ο άλλος να χρεωθεί να πάρει ζωοτροφή. Άμα δεν πάρει τη ζωοτροφή στον καιρό, στο ότι γίνεται το τριφύλ παράδειγμα, τον Απρίλιο, τον Μάη, ξέρω εγώ, ή να πάρει το καλαμπόκι τώρα που είναι μαζεύει τα καλαμπόκια, μετά τα πληρώνουμε στον έμπορα διπλά. Και γι' αυτό είναι άλλη δύσκολο και για τους νέους και για εμάς παλιούς περισσότερο ακόμα. Τι θα έλεγες στους νέους για να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα? Θα τους παρότρινες? Εγώ θα τους παρότρινα. Διότι αυτό βλέπω ότι δεν πάμε καλά. Πρέπει και η κυβέρνηση του κράτους να λάβει μέτρα άλλα. Από έναν αριθμό ζώων για πάνω από 100-150 να υπάρχει μια διάκριση. Να δίνει περισσότερα βοηθήματα. Τώρα το αν έχει άλλος 10 και 20 θα για το σπίτι. Δεν παράγει να πλύσει, να φάει και ο γείτονος πλέον. Η βουνίσια κτηνοτροφία ωφελεί τον τόπο? Πώς δεν τον ωφελεί? Γιατί? Γιατί βουσκάνε τα χορτάρια, τα καθαρίζουν. Δέντρα, μετά τον κοπρίζουν και τον λιπαίνουν, ας πούμε, πώς. Γιατί κοπρίζουν αυτά τον τόπο και βγάζει χορτάρι καλύτερο. Και περισσότερο. Γιατί παλιά εδώ δεν είχαν τσαρδάκια και στέγαστρα. Και μάταν έξω τα πρόβατα και το βράδυ και το μεσημέρι. Και εκεί που είναι από 100 χρόνια τώρα βλέπεις το χορτάρι είναι διαφορετικό δηλαδή. Πιο μεγάλο, πιο αναπτυγμένο. Μετά είναι και το αυτό τώρα, δεν έχουμε και πρόβλημα από πυρκαγιές. Γιατί τον καθαρίζουν, τρώνε τα ξηρά χορτάρια τα αυτά, τα τρώνε από τότε που είναι χλωρά και δεν υπάρχουν ξηρά για να... Και μετά, άμα είναι και το μέρος, φτιάνε και μονοπάτια, να περνάει και κόσμος. Η ορεινή κτηνοτροφία βοηθάει στην ανάπτυξη της περιοχής? Βοηθάει. Πολύ, δηλαδή, βοηθάει και δηλαδή, όταν έχει ένας
ένα κουπάς πρόβατα μπορεί να παράγει όλα και να δώσει και σε έναν άλλον να φάει ψωμί πλέμε. Εκτός ότι συντηρεί την οικογένεια, αλλά μπορεί να βγάλει και πλεόνασμα. Τυρί, κρέας, να βγάλει, να σφάξει αρνιά, μεγάλα. Τα χρόνια ήταν η μισή Ελλάδα ήταν κτηνοτρόφη. Και γλίτωσε και κόσμος στα χωριά, ας πούμε. Γιατί ασχολούνταν, είχαν πράγματα, είχαν το γάλα, είχαν το τυρί, το κρέας. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Εμείς οι κτηνοτρόφοι αστάμε τα παλιά τα εθήματα. Τα εθήματα και τις παραδόσεις. Και τις παραδόσεις, τα εθήματα. Δεν άλλαζαμε το μέρος. Δηλαδή είχαμε χωριστά λιβάδια, ο κάθε κτηνοτρόφος, 4-5 μαζί σε ένα λιβάδι, άλλοι 5 στα άλλο, 10 ξέρω πώς θα ήταν. Φύλαγαμε τα σύνορα, πλέμε. Και είχαμε παλιά το έθιμο, λέει, χαλάει τον νόμο. Ήσασταν αγαπημένοι από τα παλιότερα χρόνια. Αγαπημένοι, βέβαια. Μα δεν ήμασταν αγαπημένοι, αλλά σκοτώνομασταν. Τώρα δεν θέλει να βλέπει ένα τον άλλον. Βοηθούσε ένα τον άλλον. Βοηθούσε πολύ τότε. Μια φέτα ψωμί να είχαμε, θα τη μοιράζαμε. Γιατί τότε δεν υπήρχαν αμάξια, δεν υπήρχαν δρόμοι να πάμε με αυτοκίνητα. Έπαιρναμε ψωμί από το σπίτι για μια εβδομάδα. Όταν ήρθε ένας κάποια δουλειά, ξέρω εγώ, ή δεν μπορούσε, ή αυτά, τα φύλαγε ο άλλος. Που ήταν παρέα, δηλαδή στον ίδιο λιβάδι, στο ίδιο το. Ένα κοπάδι και δύο κοπάδια, τρία κοπάδια έχω φυλάξει κι εγώ. Δηλαδή δεν μπορούσαν. Για διαφόρους λόγους. Άλλος άρρωστος, άλλος είχε δουλειά να κάτι να φτιάξει. Έφυγε μια μέρα, δύο και τα πρόσεχα εγώ. Το ίδιο έκανε και αυτό σε μένα. Γιατί εγώ έτυχε να αρρωστήσω κιόλα και τα φύλαξα ένα μήνα και πλέον. Μπαρμπαγιάννη, εδώ που περπατούσα, είδα κάτι μικρά σπιτάκια φτιαγμένα και στάβλους. Τι ακριβώς... Αυτά έγιναν από πολλά χρόνια. Το 67, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, δηλαδή χρονολογία. Όσα είναι με πέτρα, έγιναν τότε που ήταν ο Παπαδόπουλος, πρωθυπουργός, αρχηγός, τι ήταν. Και είναι όλα θάνατα. Μετά έφτασα κατά άλλα πρόχειρα, τα οποία διαλύθηκαν. Από δύο χρόνια και τρία, σου πεισμένα και άλλα πεισμένα. Έγινε η κτηνοτροφία. Επειδή ήξεραν τι ανάγκες έχει ο τόπος, δηλαδή να συντηρηθεί ο κόσμος, να φτάσει, έγιναν για να προστατεύουν και τα ζώα και ο κόσμος. Να κοιμάται μέσα του μεσημέρι, ξέρω εγώ. Καλά, βράδυ δεν κοιμάμασταν μέσα τότε. Κοιμάμασταν κοντά στα πρόβατα, στα γύρια, ό,τι είχε ο καθένας. Σε κάθε λιβάδι έγινε από ένα και από δύο σφετάκια και από κανένα δύο στέγαστα, ανάλογα στα κουπάδια που ήταν. Δηλαδή. Μετά συμπλήρωνα και η μοναχή μας. Αφού δεν χώραγαν τα πρόβατα, ήταν 200 πρόβατα και εγώ είχα 300 και συμπλήρωνα, έκοβα κλαριά και ξύλα και τα αυκαινά, δηλαδή τσαρδάκια αυτά λέγανε. Και πώς διάλεγε ο κάθε τσοπάνης από μόνος του, ποιο θα είναι... Α, είχε μια συζήτηση. Μαζεύονταν οι τσιλιγκάδες, αυτοί που είχαν τα περισσότερα πρόβατα έκαναν κουμάντο. Εσύ θα πας εκεί, εγώ θα πάω εκεί και άμα δεν συμφωνούσαν έρθαν κλήρω. Η σημερινή πολιτική που ασκείται ευνοεί τους κτηνοτρόφους. Όχι. Γιατί κάνει κουμάντο γιατροί, δικηγόροι που είναι άσχετα από το επάγγελμα αυτό. Αυτή βγαίνει η ηθοποιή. Τι να κάνει ένας ηθοποιός. Ξέρει από κτηνοτροφία. Ένας δικηγόρος. Άμα δεν είναι από αγροτικά η οικογένεια, από κτηνοτροφικά. Άνα το κουλονάκι. Τι να ξέρει από. Δεν γνωρίζει ποια είναι τα πρόβατα. Τα γίδια. Αγαπάς πολύ τα ζώα σου. Μέχρι πότε θα τα έχεις. Όσο αντέχω. Δηλαδή. Όσο μπορώ, όσο ζω, μ' αρέσει. Όσο μπορώ και τα φλάω. Να τα ελέγχω δηλαδή, πώς το λένε. Κύριε Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας που διαθέσατε σήμερα για μας και για τις πολύτιμες πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Γιάννη σήμερα και ελπίζω να την απολαύσετε κι εσείς όπως και εμείς εδώ. Εάν σας άρεσε το βίντεό μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας.